Ο προπονητής του Εθνικού Κοζάνης, ο κύριος Νεκτάριος Βλάχος, είναι κοντά μας. Η ομάδα του κατάφερε και νίκησε στα τελευταία λεπτά τον ΘΑΕΚΑ σε ένα παιχνίδι δύσκολο, σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Πείτε μου λίγα λόγια για το παιχνίδι αυτό. Κοίταξε, καταρχάς το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Mm-hmm. Είναι τελευταίες αγωνιστικές. Οι ομάδες γενικά έχουν αποδυναμωθεί. Εμείς έχουμε πολλά κορίτσια τρίτη ηλικίου. Παρ' όλα αυτά έγινε ένα παιχνίδι που στο τέλος έγινε πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Και πιστεύω ότι κερδίσαμε λόγω του ότι είχαμε κάποιες πιο έμπειρες παίκτρες. Τώρα που η ομάδα έχει ανανεωθεί, έφυγαν κάποια παιδιά, όπως είπατε, έχετε παίκτρες στην τρίτη ηλικίου. Είναι δύσκολο για εσάς το πρωτάθλημα αυτό? Το πρωτάθλημα τελείωσε. Δεν υπάρχει πλέον. Ό,τι έγινε, έγινε. Απλά ακολουθούμε τη μοίρα της επαρχίας. Δηλαδή, ξεκινάς μια φουρνιά, φτάνεις σε ένα σημείο και κάποια στιγμή μετά, όταν φτάνουν στο λύκειο και τελειώνουν πάνω για σπουδές, πρέπει να τελειώσει αυτή τη φουρνιά και να ξεκινήσει την επόμενη για να φτάσει πάλι ως εκεί. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα κάτω από την Α2 είναι ένα γεγονός που δεν δίνει κίνητρο εύκολα σε ομάδες. Δηλαδή, καμία ομάδα δεν πέφτει, μόνο ανεβαίνει στην Α1. Αυτό είναι καλό? Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καλό για το άθλημα δεν είναι καλό να υπάρχουν δύο κατηγορίες σίγουρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες ώστε να στοιχειοθετήσει να φτιάξει πιο κάτω κατηγορία. Δεν υπάρχουν ομάδες. Εσείς για του χρόνου έχετε κάποια σχέδια, έχετε θέσει κάποιες βάσεις, θέλετε, έχετε στόχους πιο δυνατούς? Εμείς του χρόνου θεωρούμε ότι θα είμαστε στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή είναι η φουρνιά που σου είπα ότι τελειώνει, που εκεί και πέρα θα συντηρηθούμε με τα υπάρχοντα. Και από την επόμενη χρονιά, έρχοντας η από κάτω φρουνιά, θα ξανασυνεχίσουμε το ίδιο πράγμα. Κάνατε αυτό το ταξίδι, ήρθατε από την Κοζάνη εδώ στο νησί, ναι. Και μάλιστα μπήκατε και εσείς στη διαδικασία. Ο Μπέννη Κερκυριακή, η ομάδα, φέρετε κάποια κορίτσια από την Ακαδημία σας να παίξουμε την αντίστοιχη, ναι, Ακαδημία της Κερκυρας. Αυτό πόσο σημαντικό είναι? Αυτό είναι σημαντικό βασικά για τα παιδιά. Και θεωρώ πιο σημαντικό για τα παιδιά της Κερκυρας. Γιατί ως νησί δεν έχουν τις δυνατότητες για τον ανταγωνισμό άλλων ομάδων, δεν υπάρχουν. Εμείς τα παιδιά έχουν μια πολύ καλή φιλία μεταξύ τους. Τα κορίτσια αυτής της ηλικίας με τις Κέρκυρας γνωρίστηκαν, έχουν πολύ καλή φιλία. Ήρθαν στην Κοζάνη, φιλοξενήθηκαν, δημιούργησαν ένα δυνατό πράγμα. Και αποφασίσαμε και ήρθαμε. Εμείς είχαμε 80 άτομα αποστολή. Ήρθαμε στην Κοζάνη, δηλαδή ήρθαν, ακολούθησαν πολλοί γονείς. Τέλος πάντων, πιστεύω να συνεχιστεί αυτό. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, καλή επιστροφή. Τίποτα, ευχαριστώ εγώ. Μπορούσε να ζητήσει παραπάνω πράγματα από το σημερινό παιχνίδι και η Κερκυριακή ομάδα, ο ΦΑΕΚΑΣ, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Γεωργιάδη. Σε τελευταία λεπτά, ουσιαστικά, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ιτήθηκε από την ομάδα της Κοζάνης με ένα γκολ διαφορά. Ένα παιχνίδι που ήταν δύσκολο, είχε πολλές διακυμάνσεις. Τι έγινε? Καταρχάς, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για το κοινό που ήρθε. Είχαμε πολλά παιδιά στις ακαδημίες και των δύο ομάδων. Mm-hmm. Τώρα για το αγωνιστικό. Χάσαμε επειδή κάναμε πάρα πολλά ατομικά λάθη. Πάρα πολλά λάθη ατομικής τεχνικής. Λάθος πάσες, βήματα. Χαρακτηριστικά 5-6 φορές αντί να βγούμε στον εφιασμό να φάλουμε γκολ, κάναμε λάθος πάση και τρώγαμε γκολ πίσω. Βέβαια, παρόλα αυτά, δεν μπορεί να έχω κανένα παράπονο από τις αθλητριές μου, γιατί αν αναλογιστούμε από πού ξεκινήσαμε τον Γενάρη και πού βρισκόμαστε τώρα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος. Τι εννοώ? Εάν έλεγε κάποιος, ακόμα και στην αρχή της χρονιάς, ότι η ομάδα σαν τον Αρίωνα εκτός έδρας ή σαν την Κοζάνη θα χάναμε στον γκολ και θα ήμασταν και στενοχωρημένοι γιατί ήταν δικά μας παιχνίδια, που ήταν δικά μας παιχνίδια, δεν θα τον πίστευε κανείς. Η ομάδα προοδεύει, δουλεύουμε και συνεχίζουμε. Τα δείγματα είναι θετικά παρά την ήττα. Ο Εθνικός Κοζάνης, λοιπόν, μια ομάδα που αγωνιζόταν στην Α1 και έπαιζε στην Α2. Μια ομάδα η οποία είναι 5 βαθμούς πάνω από εσάς στη βαθμολογία και όμως την κοντράρατε. Προηγηθήκατε και στο σκορ αρκετές φορές και μάλιστα και με 2 γκολ. Θα μπορούσατε να ζητήσετε κάτι παραπάνω? Σαφώς. Θεωρώ ότι δεν κέρδισε ο Εθνικός. Εμείς χάσαμε το παιχνίδι. Ήμασταν και 3 γκολ και 4 γκολ πάνω. Όπως προείπα, η απειρία, κάποια ατομικά λάθη ατομικής τεχνικής, όπου είναι ξεκάθαρο δεν φταίνουν οι κοπέλες, είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουν διδαχθεί στο παρελθόν, μας στέρισαν την νίκη. Βέβαια, δεν μπορώ, το είπα και προηγουμένως, δεν μπορώ να είμαι στενοχωρημένος. Δηλαδή, λέω, μπήκα στα ποτήρια και λέω στα κορίτσια, θέλω να χαμογελάσω και να σας βρίσω. Να χαμογελάσω. Γιατί, πώς τι hardball παίζαμε το Γενάρη, γιατί hardball παίζουμε τώρα, ή τι hardball παίζαμε πέρσι και τι hardball παίζουμε φέτος.
Και από την άλλη να σας ορίζω γιατί πουλήσαμε δικό μας παιχνίδι. Αλλά συνεχίζουμε, δουλεύουμε, προοδεύουμε. Από την αρχή θα κάνουμε μια καλή προετοιμασία. Και θα ξεκινήσουμε να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Τα δείγματα είναι θετικότατα κατά με. Είδα κάποια στιγμή, έβγαλε στη Φαγωγέννη τερματοφύλακα, τη στιγμή που ήταν το goal, η διαφορά του γκολ στο 1. Λόγω τραυματισμού έγινε αυτό? Όχι, έγινε. Εγώ έχω παίξει πολλά χρόνια τερματοφύλακα. Είχε φάει 3-4 γκολ τα οποία η ίδια θεωρούσε ότι μπορούσε να τα είχε πιάσει. Δεν έφταιγε κατά με. Και επειδή την είδα λίγο να χάνει τη συγκέντρωσή της και να πέφτει, την έβγαλα για 2 λεπτά να πάρει μία ανάσα, να ξεθολώσει, να πέσει. Δεν αγχώθηκες με το γεγονός ότι ήταν η διαφορά στο ένα γκολ, όμως αυτό με εντυπωσιάζει. Όχι, όχι. Αν συνέχιζε να παίζει η κοπέλα όντας ολομένη και με 180 σφιγμούς, θα έπεφτε κι άλλο η απόδοσή της. Την έβγαλα 2 λεπτά έξω, πήρε 2 αναπνοές, έπεσαν οι παλμοί της. Ξεθόλωσε, ηρέμησε και μπήκε και συνέχισε. Μια πολύ νεανική ομάδα ο ΦΕΚΑΣ, ο οποίος φαντάζομαι για τη νέα σεζόν, για τη νέα χρονιά, θα θέσει υψηλότερους στόχους. Πώς νιώθεις ότι υπάρχει η Α1 και η Α2, ρε Γιώργο? Δηλαδή μετά την Α2 δεν πέφτει κανείς, δεν υπάρχει τίποτα. Ή μένεις εκεί ή πας στη μεγάλη κατηγορία, δεν είναι λίγο έτσι άνισο αυτό? Έχουμε 2016. Η κοινωνία μας ζορίζεται για τα πάντα. Καλώς ή όχι, δεν μπορεί να κάνει περισσότερες κατηγορίες. Γιατί τα έξοδα για τους συλλόγους αυτομάτως ανεβαίνουν πάρα πολύ. Οπότε αυτό έχουμε, με αυτό πορευόμαστε. Σκοπός μας είναι να συνεχίζουν να παίζουν τα σωματεία χάρμπολ και να μην κλείνουν σωματεία. Αν ανέβουν ακόμα περισσότερα τα έξοδα, ίσως έχουμε και πόλεις. Κλείσει κάποιο σύλλογο που είναι πράγμα που δεν το θέλουμε. Δυστυχώς είναι έτσι όμως. Όταν αρχικά άκουσα θα αναλάβει την γυναική ομάδα, λέω ένας πρώην παίχτης, έμπειρος του ΦΕΚ, αναλαμβάνει την γυναική ομάδα. Βλέπω όμως ότι έχεις πάρει πολύ σοβαρό το ρόλο σου. Από το πώς μιλάς στα κορίτσια μέχρι το πώς δίνεσαι σε ένα παιχνίδι, νομίζω ότι δείχνεις επαγγελματισμό. Ήρθα από τη δουλειά, ήρθα από τη δουλειά. Ήρθα από τη δουλειά, λέω και εγώ γραβάτα και πουλοβεράκι και αυτά. Πάντως, όχι, σε βλέπω ότι έχεις πάρει αρκετά σοβαρό το ρόλο αυτό. Προφανώς, ό,τι κάνω θέλω να το κάνω καλά. Είμαι εγωιστής από τη φύση μου και δεν θέλω να χάνω, αλλά σέβομαι τον εαυτό μου. Άμα πω ότι θα αναλάβω κάτι, θα το κάνω καλά. Αλλιώς, άμα δω ότι δεν μπορώ να το κάνω 100%, 90% θα το κάνω. Σέβομαι τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα και μετά τους ανθρώπους συναναστρέφομαι. Ομοίως και με τη γενική ομάδα. Τη στιγμή που είπα ότι θα αναλάβω τη γενική ομάδα, θα πάμε καλά. Οι στόχοι που έθεσα φέτος δεν ήταν φέτος. Αυτούς τους μήνες που ήμουν δεν ήταν καθόλου αγωνιστική. Δηλαδή, το αγωνιστική ήταν το τελευταίο. Και πάμε ακόμα καλύτερα από ό,τι υπολόγιζα. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Τα κορίτσια επιδέχονται πολύ μεγαλύτερη βελτίωση και μόνο θετικά βλέπω το μέλλον. Και κόσμος αρκετό στο γήπεδο και φώναζε, σας υποστήριζε κοντά σας, άκρο θετικό. Αν και το χάντμπολ το ξέρεις πολύ καλά, πάντα μαζεύει κόσμο, έτσι. Σαν ΦΕΚΑΣ γενικότερα έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό ανδρικό τμήμα. Φέτος το 2016 με την αλλαγή του ΔΣ, το στοίχημα ήταν πέρα από το αγωνιστικό, κυρίως αντρικό που θέλει ο στόχος να ανέβει Α2, ήταν να κερδίσουμε τον κόσμο, να ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Έχουν περάσει κατά το παρελθόν, όχι μόνο στο Γαλλού και σε πολλά αθλήματα, τόσες χιλιάδες νέων από τα γήπεδα και βλέπουν παρόλα αυτά τα γήπεδα άδεια. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι ένας άλλος να παίζει χάντμπολ 10 χρόνια και να μην τον έχουμε στο γήπεδο κάθε φορά. Εμείς προσπαθούμε αυτό, να γεμίζουμε το γήπεδο με χαντμπολικό κόσμο, ο οποίος ήδη υπάρχει, απλά τόσο καιρό δεν έχουν στο γήπεδο να μας υποστηρίξει. Πες μου λίγο για αυτό το πολύ ωραίο που γίνεται. Εσείς όταν πάτε σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια, παίρνετε μαζί στις ακαδημίες τα παιδιά τα μικρά τώρα και κάποιες άλλες ομάδες σας ακολουθούν. Η Κοζάνη έφερε τα δικά της τα παιδιά να παίξουν με τις αντίστοιχες ηλικίες του ΦΕΚΑ. Πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Αυτό ήταν το ωραίο παιχνίδι. Το ωραίο παιχνίδι είναι οι ακαδημίες. Να βλέπεις εκολεπτόμενους αθλητές οι οποίοι στο μέλλον θα στελεχώσουν ομάδες Α1 και εθνική ομάδα με κάποιες καλές αθλήτριες. Αυτά είναι να χαίρεσαι να βλέπεις την εξέλιξή του. Στο γυναικείο περνάει στη δεύτερη μοίρα. Ο ΦΕΚΑΣ σαν φιλοσοφία έχει βάλει, λόγω ότι βρισκόμαστε στη βορειοδυτική Ελλάδα και δεν δίνουμε τόσους πολλούς αγώνες τα ηλικιακά μας τμήματα για τα μπαράζ, έχουμε πει πλέον όπου πηγαίνει το αντρικό και το γυναικείο θα παίρνει μαζί του ένα ηλικιακό τμήμα, ώστε να έχει και περισσότερους αγώνες στα παιδιά και πιο αντιγωνιστικούς. Να παίζει με ομάδες της περιφέρειας όπου αντικειμενικά είμαστε ανώτεροι, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει βελτίωση, δεν υπάρχει νόημα. Και έτσι πάμε και σε άλλες πόλεις, βλέπουμε άλλες ομάδες και τα παιδιά μονίμως εξελίσσονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Okay, ευχαριστώ πολύ.
κοντά μας την αθλήτρια του ΦΕΚΑ, η Μαρία Χονδρογιάννη. Σήμερα συνέβαλε τα μέγιστα στο να μπορέσει ο ΦΕΚΑς να κάνει κάτι. Προηγούταν στο σκορ αρκετές φορές. Τελικά ιτήθηκε από τον Εθνικό Κοζάνης. Πες μου λίγο αυτό το παιχνίδι. Μπορούσατε να το είχατε πάρει, έτσι δεν είναι? Σίγουρα θα μπορούσαμε να τον είχαμε πάρει. Απλά είχαμε κάποια σημαντικά λάθη που καθόρισαν το παιχνίδι. Που εμείς φταίμε. Δηλαδή δεν το κέρδισε η Κοζάνη τον αγώνα, εμείς τον χάσαμε. Αυτό. Είδα πολύ fan club Μαρία, είδα πολλοί κόσμο να φωνάζει το όνομά σου. Πόσα γκολ αφιέρωσε σήμερα, παιδί μου, τι ήταν αυτό? Αφιέρωσε τον μπαμπά μου και σε κάτι κορίτσια που το ζήτησα. Πες μου λίγο τώρα, βλέπεις να υπάρχει αλλαγή νοοτροπία στους τελευταίους μήνες. Πώς τα πάτε με τον Γιώργο, τον Γεωργιάδη? Μια χαρά, έχει δεθεί η ομάδα. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Πιστεύεις ότι εντάξει, ο Εθνικός Κοζάνης είναι μια ομάδα η οποία έπεσε από την Α1, είχατε και 5 βαθμούς διαφορά στη βαθμολογία. Παρ' όλα αυτά τον κοιτάξατε στα μάτια και θα μπορούσατε να είχατε κερδίσει. Από εδώ και πέρα πιστεύεις ότι μπορούν να έρθουν καλύτερες μέρες για το γυναικείο τμήμα του ΦΕΑΚΑ? Βεβαίως. Από την αρχή εγώ πίστευα ότι θα το κερδίσουμε. Πριν καν έρθει η ομάδα, ήμουν σίγουρη για αυτόν τον αγώνα, απλά ατυχήσαμε. Προσωπική σου στόχη μέσα από την ομάδα. Τώρα θα πας και σε μια δύσκολη τάξη που είναι τρίτη ηλικίου. Σκέφτεσαι να συνεχίσεις, σκέφτεσαι να παραμείνεις, σκέφτεσαι να ανοίξεις τα φτερά σου όσον αφορά το άθλημα? Σίγουρα θέλω να προσπαθήσω για το σχολείο μου πρώτα απ' όλα και όσο μπορώ για το handball για να προχωρήσω στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.